Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν εδώ, το newsbomb.gr, μαζί με τον υποψήφιο στην Αρφαθήνα με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κυριάκο Κερακάκη. Κύριε Κερακάκη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, κύριε Κάκη. Με χαρά μου θα συζητήσουμε. Γιατί ο Κυριάκο Μητσοτάκη έχει βάλει ξεκάθαρα το δίλημα. Τι λέει λοιπόν, ή θέλουμε μια χώρα που θα πηγαίνει μπροστά, γιατί εμεί έχουμε ξεκινήσει αυτό που εμεί πιστεύουμε και θα το προχωρήσουμε, και ακόμα μεγαλύτερου μισθού κτλ, κτλ, Με ανάπτυξη, με επενδύσει, με καλέ δουλειέ και νέε δουλειέ. Και από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει Τέλο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. δώστε ένα τέλο. Πάμε σε κυβέρνηση συνεργασία μακρά πνοή. Τελικά. είναι το δίλημα, Υπάρχει δίλημα. Μέλλον ή παρελθόν. Όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε συνθήκε πολύ μεγάλη απτυξότητα ονειοθετούν το δίλημα. Και νομίζω ότι είδαμε ότι παρά τι δυσκολίε, τι τελευταίε τέσσερα με πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Πριν πάμε στο αμυγέ δικό μου χαρτοφυλάκιο, θα μπορούσε κανεί να σταχυολογήσει τη μείωση τη ανεργία, θα μπορούσε να δει την αύξηση τη ανάπτυξη. Κάποτε συζητάγαμε ότι όταν θα μείνουμε στου ευρωπαϊκού θεσμού. Τώρα έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από ό,τι ο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και έχουμε ουσιαστικά δύο συγκρίσιμε πρωθυπουργέ, αυτή του κυρίου Μητσοτάκη και αυτή του κυρίου Τσίπρα, τι οποίε οι πολίτε μπορούν να αξιολογήσουν. Και βέβαια, έπειτα από αυτήν την τετραετία, νομίζω πλέον ότι είναι σαφέ ότι δεν έχουμε χρόνο διάθεση και πεδίο για πειράματα, κυρία Κάντζου. Να το πω απλά, τα πειράματα είναι καλά για τη φυσικοχημία. Δεν είναι καλά για την Ελλάδα το 2023. Δεν είναι καλά για τη χώρα μα αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε και να καλύπτουμε το χαμένο έδαφο. Αυτό κρίνεται και η απλή αναλογική που είναι το εκλογικό σύστημα τη 21η Μαου θα έλεγα ότι είναι ένα υπαρξιακό ρίσκο για τη χώρα. Στην πράξη, στι 21 Μαου έχουμε δημοψήφισμα πολιτική σταθερότητα πέρα από εκλογέ. Και ακριβώ γι' αυτό ο κ. διεκδικεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια. Η μεγάλη ανάγκη του να πρέπει να λαμβάνονται αποφάσει μέσα σε λίγα λεπτά ή σε λίγε ώρε σε κρίσει όπω αυτή που είδαμε στον Εύρω ή όπω εκείνη τη πανδημία. Ναι. Αναρωτιέμαι όμω και αναρωτιούνται και αρκετοί συμπολίτε μα. Αν τελικά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι να καταφέρει, με βάση τι δημοσκοπήσει, είναι... ξαναλέω, είναι πρώτο κόμμα. Αλλά δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο για να βγει αυτοδύναμη. Θα πηγαίνουμε συνεχώ σε εκλογικέ αναμετρήσει μέχρι η Δημοκρατία να καταστεί αυτοδύναμη, κύριε Πιαρακάκη. Καταρχήν. Οι δημοσκοπήσει λένε και εγώ προσωπικά οφείλω να σα πω ότι πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να πετύχουμε αυτοδυναμία στη δεύτερη κάρτα και περάσουμε το χάβα τη απλή αναλογική. Προσωπικά πιστεύω ότι εν τέλει θα έχουμε αυτό. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε και τι δηλώσει άλλων κομμάτων των των άλλων κομμάτων. Διλήμματα όπω ούτε Τσίπρα ούτε ή να λέμε ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα να υπάρξει το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε μη κυβέρνηση συνεργασία πρωθυπουργό ήταν ο πρόεδρο του πρώτου κόμματο, όπω συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, νομίζω ότι και αυτά από μόνο του υπονομεύουν τη διάσταση και τη διάθεση μια πιθανή συνεργασία, όπω εκείνε που είδαμε σε προηγούμενε κυβερνήσει, Είτε ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέρη, είτε ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Παρ' όλα αυτά, μια χώρα εκκρεμωτήτων και μια χώρα κρίσεων χρειάζεται ταχύτητα. Δεν έχει χρόνο να περιστρέφεται και από τον εαυτό τη. Σα είπα και πριν στον Εύρο και το, το, το είδα και προσωπικά. Ο Πρωθυπουργό έπρεπε να λάβει αποφάσει και δημιουργικά σε λεπτά. Στην πανδημία έπρεπε να λάβει αποφάσει για το πρώτο lockdown σε λίγε ώρε. Εμεί έπρεπε να φτιάξουμε το 13-33 σε ένα 24 24ωρο. Το κάνουμε σε 15 ώρε. Το εθνικό σύστημα εμβολιασμού έπρεπε να φτιαχτεί σε 7 εβδομάδε. Και έχουμε ακόμη κρεμότητε. Καλά, καλά, δεν έγιναν συντάξει τώρα του. Ναι. Θα έρθουμε και σε αυτό. Άρα χρειαζόμαστε ταχύτητα. Και σταθερό χέρι στον τιμόν. Αλλά αυτό εξασφαλίζεται ε, μέσω τη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση αυτό το επιτυγχάνει και η συγκεκριμένη αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι αυτή που το επιτυγχάνει από τον κυρία Κοποτσολάη. Εγώ αναρωτιέμαι ότι ε, θεωρείτε ότι τα κάνατε όλα καλά σε αυτή την, ε, την τετραετία που κυβερνήσατε. Δεν υπήρχαν και στιγμέ που δεν γίνανε τα πράγματα όπω έπρεπε ή ότι ε, αργήσατε να πάρετε κάποιε αποφάσει. Ε, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Ξέρετε, θα σα πω για το Τέμπι. Αλλά το νομίζω ότι όλοι μα την αφορήσαμε. Είναι, είναι. τόσο ανθρώπινο όλο αυτό. Είναι τόσο τραγικό που έγινε που δεν θα έκανα Αλλά σε άλλα πράγματα. Θεωρείτε ότι τα κάνετε όλα καλά, ότι κάποιοι ψηφοφόροι σα δεν είναι ίσω και λίγο απογοητευμένοι. Ποιο σου δεν κάνει λάθη, είναι αυτό ο οποίο δεν κινείται καθόλου. Φυσικά και υπήρξαν και λάθη και αστοχίε. Εδώ πέρα όμω έχουμε νομίζω δύο ποιοτικέ διαφορέ. Η μία πληρωτική διαφορά είναι η αξιολόγηση ότι εν τέλει η χώρα κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση και μέσα από στοχέ και μέσα από λάθη, τα οποία στην πορεία διορθώνονται. Και αυτό είναι το δεύτερο. Για πρώτη φορά, και αυτό αποτέλεσε το κείμενο κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση, υπόθηκε η λέξη συγγνώμη και θα έλεγα υπόθηκε και από προσωπικά χείλη. Αυτό νομίζω ότι κάτι δείχνει. Δείχνουν και μια ειλικρινία, δείχνει και μια διάθεση να θεμελιώνει το πολιτικό σύστημα, μια σχέση εμπιστοσύνη με του πολίτε. Φυσικά τι θα γίνει ο Τη διαφορά όμω το τέλο τη ημέρα, κυρία Κάντζο, την κάνει ειλικρίνεια του πολιτικού συστήματο απέναντι στον πολίτη και τη κυβέρνηση συγκεκριμένα. Και δεύτερο, το αν εν τέλει ο μέσο όρο, η γραμμή, αυτό που λέμε η βελόνα που κινείται, κινείται προ σωστή κατεύθυνση, κινείται γρήγορα, κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι θεμελιωμένο. Κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Και αν δεν κάνει τι κρίσει συνέβησαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση με να μόνη. Δηλαδή, όπω σα άφησα, πήγε ο Σύνδεσμο, θα κάνω εγώ το σύνδεσμο. Δηλαδή, 7 δίστα ταμεία και μια χώρα έξω από το πλημμύριο. Εγώ από τον κύριο Τσίπρα σε όλε τι τελευταίε συνεντεύξει και δημόσιε υποθέσει. Ήταν αυτό. Εσύ δεν είχατε ούτε τρόικα, θεσμού, Το κάναμε θεσμού, αν θυμάστε, ούτε ε, τα μιάδια. Εγώ βρήκα τα μύρια σα άφησα 37 δι. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε, ο καθένα μα κάνει επιλογέ που βγάζει τι πολιτικέ του προτεραιότητε. Και οι πολιτικέ προτεραιότητε του ΣΥΡΙΖΑ φάνηκαν α... στην διακυβέρνησή του μέσα από την υπερφορολόγηση των πολιτών και τη μεσαία τάξη ανάμεσα σε άλλα και σε πάρα πολλέ άλλε επιλογέ στην παιδεία, στην υγεία κτλ. Σε ό,τι αφορά τη δική μα περίπτωση, απλώ να πω ότι δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση το 2019 και σα έλεγα ότι κατά τη διάρκεια τη επόμενη τετραετία θα έχουμε παγκόσμια πανδημία που είχαμε σε από την εποχή τη γρήπη, ενεργειακή κρίση, πόλεμο στα ευρωπαϊκά σύνορα, πληθωριστική κρίση που είχαμε να δούμε από τη δεκαετία του 70 και υβριδική κρίση στο πνεύμα και στα νησιά. Θα ήμασταν κάπω με τη φτώχεια τη κοινωνική παραδοσία, ενδεχομένω. Θα, θα μα λέγανε και, και ενώ συνέβησαν, εμεί από τη μία κλίναμε κρεμότητε του χθε. Όπω είπα πριν, συντάξει <συλίδι> και συντήματα. <συλίδι> και από την άλλη, δείχναμε μεταποκρισιμότητα σε αυτέ τι Σε κάποιε περιπτώσει, πάρα πολύ κενήσει. Σε κάποιε περιπτώσει έγιναν και λάθη. Όλα τα λάθη αναγνωρίστηκαν και όλα τα λάθη, θα πω, μεταβολήστηκαν σε πράξει και σε πρόοδο. <συλίδι> Θυμάστε την αρχαιοδό, όταν είχαμε <συλίδι> το πρόβλημα σε, και η ναι. κυκλοφορία στην πολιτική. Βεβαίω. <συλίδι> <και> στη τι <πολιτική, συλίδι> είδαμε μετά από την πολιτική προστασία. Είδαμε, καταρχήν, η πολιτική προστασία στην προηγούμενη κυβέρνηση ήταν περίπου ένα δωμάτιο. Έγινε Υπουργείο χτίστηκε μια υποδομή που ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Καλά, θυμάστε. Και όλα αυτά διαρκώ βελτιώθηκαν και το περασμένο καλοκαίρι είδα ότι την πολιτική προστασία να έχει πολύ μεγάλη ανταποκρισιμότητα. Όπω την είδαμε και στην πανδημία και στο lockdown. Ναι. <στα> Άρα, ναι, θα γίνουν και λάση. Το θέμα είναι αν εν τέλει προχωρά μπροστά γρήγορα και αξιόπιστα. Και αυτή η κληρονομιά. Πριν πάμε τι και στα ψηφιακά, που <σταξ> θα πάμε να ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα και σε όλε τι άλλε πτυχέ του κυβερνήτου έργου, είναι αυτό και ορατό. Η Νέα Δημοκρατία μείωσε 50 φόρου και εισφορέ, παρά το πληθωρισμό, στήριξε την πραγματική οικονομία κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Η χώρα θωρακίστηκε με επενδύσει στην άμυνα που δεν είχαν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σε κάθε πτυχή και σε κάθε τομέα τη κυβερνητική δραστηριότητα, ξέραμε τι θέλαμε να κάνουμε. Ήξερα ο Πρωθυπουργό και η ομάδα του υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έργο το οποίο θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο την επόμενη τριετία. Ε, Ακούγοντα τον Πρωθυπουργό και που ξεδίπλωσε το, το, καινούργιο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία, το θα μιλούσα στο οικονομικό πρόγραμμα, γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα είναι η τετραετία αύξηση των μισθών, ήταν των εισφορών και των φόρων την προηγούμενη τετραετία, γιατί θα πάμε σε έναν μισθό 1.500 ευρώ στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 950 το μισθό. Και ήταν πολύ προσοχή το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο το θεωρώ. Ε, ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον. Όμω υπάρχουν αυτά τα χρήματα και πια Γιατί μπορεί να κατακρίνετε τον ΣΥΕΣ και λέτε πόσο κοστολογείτε εσεί το πρόγραμμα. Μα δείτε κάτι τρελά νούμερα. Πώ και, και εσά, και συγγνώμη για να κρίνετε τρελά τα νούμερα. Κανεί δεν αρνείται, ούτε κάποιος τίποτε πολιτικό αρνηθεί τι αντικσότητε που βιώνει ο κόσμο, θα ήταν αφελή στην καλύτερη περίπτωση. Το θέμα είναι τι κάνει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει. Για να μεγιστοποιήσει τη στήριξη στον κόσμο. Αυτό κάναμε. Άρα όλο το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία είναι μικροστολογημένο και προκύπτει και από το αναπτυξιακό μέρεμα. Αφενό έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψη στα χέρια μα, το οποίο είναι ένα σχέδιο Μάρσελ για την εποχή μα. Όπω ο Κωνσταντίνο Καραμαλίνη είχε το σχέδιο Μάρσελ μετά τον πόλεμο και έτσι φτιάχτηκαν δρόμοι εκεί που δρόμοι δεν υπήρχαν, λιμάνια εκεί που λιμάνια δεν υπήρχαν. Το Ταμείο Ανάκαμψη είναι ένα σχέδιο Μάρσελ για το 2023 και για τα ψηφιακά και για την πράσινη οικονομία κτλ. Συνεπώ. Πέρα από αυτό, έχουμε και μια αναπτυξιακή δραστηριότητα από τι ξένε επενδύσει. Από το φούσι χώρα μα, όπω σα είπα, πέρσι είχε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Το μέρισμα αυτή τη ανάπτυξη όμω. Θα, θα πηγαίνει είναι... στην κοινωνία. Πρέπει να πηγαίνει στην κοινωνία. Ναι. Για να ναι. μπορεί να στηρίζει την κοινωνία, ειδικά όταν υπάρχουν ανατριξότητε. Αυτό λοιπόν είναι που θα συμβεί σε αυτή την περίσταση. Και αυτό θα συνεχίσουμε και σε αυτή κανένα, την. Ναι, ναι, την τετραετία την επόμενη. Λοιπόν, θα έρθω τώρα λίγο στα δικά σα. Στο Υπουργείο Ψηφική Διακυβέρνηση ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά απίστευτα πράγματα που βγάζουμε, τι, κάνουμε την υπεύθυνη δήλωση στην αστυνομία και το λέω εγώ γιατί και τα χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ όλε τι ε, υπηρεσίε ψηφιακά. Και λέμε, γίνεται αυτό. Γίνεται να υπάρχει. Να, τα πάντα να γίνονται. Πολλές, πολλά πράγματα να γίνονται ψηφιακά. Ε, το πρόγραμμα εμβολιασμού που για μένα πραγματικά είναι περήφανη που μέσα. Και δεν το λέω για σα προσωπικά, το λέω γενικότερα ότι εγώ σε αυτό το θέμα αισθάνομαι περήφανη ω Ελληνίδα. Ότι όπου πήγαινα ειλικρινά, μου λέγανε ότι τέτοιο σύστημα και όλο αυτό όπω δημιουργήθηκε δεν υπάρχει στον κόσμο όλο. Ε, πόσο εύκολο ήταν να μπείτε σε όλο αυτό και να το κάνετε τόσο και γρήγορα, θα έλεγα, γιατί η Ελλάδα ήταν και μια χώρα που ψηφιακά έχει, είχε μείνει πίσω. Και παρόλα που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι και τώρα ακόμα είμαστε πίσω, παρόλο που το GAF.gr είναι μια επανάσταση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα ουσιαστικά για τι υπηρεσίε του GAF.gr, γιατί μιλάνε οι ίδιε πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι θα μιλούσα εγώ ναι. και ομάδα μου για αυτέ. Ο κόσμο αλληλεπιδρά με το κράτο και με το δημόσιο με έναν νέο τρόπο αυτή τη στιγμή για 1540 περίπου πενήντα Περισσότερο. μέσα από τον ΤΕΑΠΤΕΛΙΑΤΖΙΑΡ. Πώ ξεκίνησε αυτό. Πρώτα φτιάξαμε ένα νέο Υπουργείο. Η Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική υπήρχε και στην προηγούμενη κυβέρνηση, <εστείζα> <εστείζα> αλλά με πολύ διαφορετικέ αρμοδιότητε. Συγκεντρώσαμε όλε τι βασικέ ψηφιακέ υποδομέ του κράτου σε ένα νέο Υπουργείο. Αυτό προέκυψε και από την πείρα του Πρωθυπουργού. Είχε κάνει, ήταν η χέρια Υπουργό Οπότε κρίναμε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο Υπουργείο. Ο Πρωθυπουργό έδωσε το πράσινο φω και στην πορεία μα πήρε 9 μήνε, ξέρετε, να απαντήσουμε στην ερώτηση πόσε ψηφιακέ υπηρεσίε ήδη έχουμε. Κανεί δεν ήξερε. Στου 9 μήνε ήταν δύσκολη η ερώτηση. Για πλάνη, γιατί επομένω αυτή η ερώτηση ήταν πολύ δύσκολη στην πράξη για να πάρει 9 μήνε. Φτιάξαμε τον Γκάβιτζιάρ και οργανώσαμε αρχικά τις προπάρτωση. 500 μία την μέρα. Προσθέσαμε δύο, τι δύο πιο συχνά. Αν θέλετε, θέλω να πει δημοφιλή, εγώ δεν πει δημοφιλία. Αυτό που χρησιμοποιούμε. Εμά αυτό. Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση, αυτό που αναφέρατε. Αυτά. 503 την πρώτη Τώρα που είμαστε, 1543 χρόνια μετά. Κάντε τη διαίρεση. Μία την ημέρα έχει προσθεθεί, συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακή. Και αυτό δείχνει την κλίμακα τη δουλειά που έχει γίνει, που έχει γίνει για, για πάρα πολλέ υπηρεσίε. Βέβαια να πω εδώ, υπάρχουν ακόμη και πάρα πολλέ εκκρεμότητε. Αυτό θα σα έλεγα. Θα σα τόνιζω ότι υφίστανται εκκρεμότητε, αλλά σε αυτή την τετραετία θα έβλεπε κανεί όπω θα τα και ο Πρωθυπουργό το πρόγραμμα. Βεβαίω. 1540 υπηρεσίε. Gavgr 112. Ναι. Λειτουργήσε στο τέλο του 2019 για όλα τα κινητά τηλέφωνα. Στα μέσα του 2019 δεν είχε προβλεφθεί π.χ. να δουλεύει για τα κινητά τη Αυτό το κάναμε εμεί. Φτιάξαμε και μια ενδιάμεση λύση για το καλοκαίρι του από ό,τι μετά φτιάξαμε το My Health App, την εφαρμογή, την αίσθηση. Και φτιάξαμε το σύστημα εμβολιασμού, φυσικά το οποίο περιγράφεται, το οποίο έγινε μέσα σε 7 εβδομάδε. Πιο... Πόσο δύσκολο ή εύκολο. Αυτό θέλω να σα ρωτήσω αυτό, γιατί να δούμε και πού είναι ένα υπουργό. Ε, ξαφνικά του λένε ότι πρέπει να κάνει ένα σύστημα, σύστημα εμβολιασμού. Και πώ. Πραγματικά, εγώ το θεωρούσα κάτι κατόρθωτο αυτό. Γιατί αφορούσε όλου μα, όλου του πολίτε και έπρεπε να ήταν τρο, τρομερά οργανωμένο ένα διοσύστημα. Και λειτουργούσε όντω σε καθεστώ. Ναι, γι' αυτό το λέω. Κάνε <Καινες> τη δουλειά πολλών σπουδών. Καλά, αλλήλω. Η δουλειά είναι ομαδική έτσι κι αλλιώ, κύριε Πιερακάκη. Έτσι δεν είναι, <Καινες> στο <Καινες> υπουργείο σα. Βεβαίω. Και θα πω και πολλά υπουργεία. Γιατί εκεί πέρα είχαμε τα στελέχη του στρατού, που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο διανόδιο, mm. στη διανομή του Υπουργείου, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο τα στελέχη του συστήματο υγεία, έπαιξε ρόλο η πολιτική προστασία και τα στελέχη τη. Πάρα πολύ. Και βέβαια οι προγραμματιστέ και οι δικοί μα. Αυτό που λέω. Όλα σχεδίασαν ουσιαστικά το, σχεδία, το πώ αυτό θα λειτουργήσει σαν μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Είστε υποψήφιο στην Αλφα Αθήνα και εγώ ακούω παράπονο ακόμα από του πολίτε για την γραφειοκρατία. Και αυτό νομίζω ότι θα το ακούτε κι εσεί, επειδή μου λέτε ότι ακριβώ επειδή πείστε στι γειτονιέ τη Αθήνα, πηγαίνετε στι γειτονιέ, μιλάτε με πολίτε. Ποια είναι τα επόμενα, εύξονα να επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Και εσεί κρατήσετε το χαρτοφυλάκι σα. Προποθετική ερώτηση κάνω, αλλά εντάξει. Είστε από του πιο πετυχημένου υπουργού τη κυβέρνηση. Ανα, αναμφίβολα, δεν μπορεί κανεί να πει το αντίθετο. Ποιε είναι οι προτεραιότητέ σα. Για πρώτη φορά έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα. Καμία χώρα στον κόσμο, όσο και αν σα κάνει εντύπωση σχεδόν, δεν ξέρουμε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ελά στι επιχειρήσει ξέρουν πώ είναι οι είναι... υπηρεσίε του, αν είναι κάποιε χιλιάδε. Εμεί λοιπόν έχουμε αποτυπώσει με ένα πρόγραμμα που λέγεται Μήτο, το οποίο Μήτυξ. είναι και ένα σχόλιο λαβυρίδου για το δημόσιο, έτσι κάτω πώ το έχουμε ονοματίσει. Όλε τι <σχεδεύει> υπηρεσίε του κράτου. Ξέρουν ότι είναι κάπου η εξωστρεφή, η προ τον πολίτη στην επιχείρηση, 5.500 εταιρείε. Και πρέπει αυτέ και να ψηφιοποιηθούν και να αποβουστευτούν. Γιατί δεν μπορούμε απλά να τι ψηφιοποιήσουμε όσοι έχουν 15 βήματα κάποιε. Πρέπει να γίνονται και παραπάνω έχει <συσχελίδι> Έχει όλο προγραμματιστεί. Υπάρχουν, όπω σα είπα, ψηφιοποιήσει που έγιναν. Η γραφειοκρατία τη Γέρνη παιδιού, ιδρύσιμη τη επιχείρηση κτλ. Και υπάρχουν άλλε που με κρίνει, όπω π.χ. με τα μέσα Ναι, θα σα το έλεγα. Η πρώτη που θα κάνουμε. Θα ε, είναι μεταβάση Γιατί ξέρει τι χαρτούρα έχει αυτό, Ε. Είμα Είμα το σύστημα είναι σχεδόν έτοιμο. Έλειπαν <σχερνή> <σχερνή> κάποιε <σχερνή> τελικέ πινελιέ, να το πω έτσι. Οπότε προτείνει να το αφήσουμε. Μα προλάβανε οι εκλογή. Ναι, θα το αφήσουμε για μετά. Αλλά να τονίσω σε αυτό που λέτε όμω και την εξή ιστορία που νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Υπήρξε μια υπηρεσία, με έχετε υποθέσει τη μνήμη μου, ναι. που ψηφιοποιήσαμε, που περάσαμε μια διάταξη στη Βουλή που αφορά τι αποζημιώσει του ΕΟΠΗ ε, για γονεί που τα παιδιά του κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία. Αυτή ήταν μια διαδικασία που λοιπόν, είχα λάβει και πάρα πολλά μέλη στο γραφείο μου και την ξέρω από, τον λοιπόν, το κύκλο μου. Όπου πήγαινε ο γονιό κάθε μήνα με τα ίδια χαρτιά για την αποζημίωση τη λογοθεραπεία. Του του ίδια τα του ασύ. Ένα κράτο που το λέει αυτό σε ένα γονιό, Όπου έχει υφίστανται μια ταλαιπωρία και ζητήματα. Που σε κάποιε περιπτώσει είναι μεταφράσει, σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να είναι και πολύ σημαντικά ζητήματα. Είναι ένα κράτο ανάλυτο. Και για παιδιά με πρόβλημα, δεν λέω για απλέ περιπτώσει. Και επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την ψηφιοποίηση. Περάσαμε τη διάταξη, αυτό λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Και αφήνω να σα πω ότι αυτή είναι και μια υπηρεσία που, όπω μου λέτε, στην άλλη που Γι' αυτό το λέω. Μου το έχουν αναφέρει πάρα πολλοί βουλευτέ. Γιατί με αυτού του δεκάδε χιλιάδε γονεί που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι πολύ σημαντικό για εκείνου. Πέρα από την Ιταλία που να αισθάνονται ότι κάποιο του ακούει. Ακριβώ. Και το κράτο κράτησαν... είναι κοντά του. Όταν περάσαμε τη διαδέξη. Ναι. Ένα τέλεφο αντιπολίτευση τη. Σύστης... Όχι, όχι, τέτοια, όχι, όχι. Ναι, ναι. Μου έκανε μια παρατήρηση. Μου λέει, καλά, αυτό πρέπει να έχει γίνει εδώ και δεκαετίε. Θέλω να σα πούμε και μπράβο. Και το απάντησα τρία πράγματα. Το ένα ήταν ότι έχει δίκιο. Ότι πράγματα αυτά πρέπει να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίε. Το δεύτερο είναι κανένα μπράβο. Με τη συγγνώμη τη εκκρεμότητα αυτό που και το τρίτο είναι ότι στο τέλο τη ημέρα όμω κάποιο το έκανε και κάποιο όχι. Αυτό για μένα είναι το μήνυμα όλων των υπηρεσιών που κάνουμε. Όλε είναι εκκρεμότητε. Όλε έπρεπε να έχουν γίνει με εξαίρεση τα εμβόλια. καλά, δεν το Και τα πα, τα τι πα και όλα αυτά. Είμαστε μια χώρα που λύνει κρεμότητε στα περισσότερα. λέμε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτά αφορούν την τρίτη βιομηχανική επανάσταση που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Τι, τη σκέτη πληροφορία. Τη πληροφορία. Παρ' όλα αυτά όμω υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο οριοθετεί ότι μπορούν όλα να έχουν γίνει μέχρι το 27. Μέχρι το 27 δηλαδή να σε πατήσουν. Ναι. Πάνω αυτό 90. από το 90%. Θα έχει, έχει από το FGR, όχι από ότι θα έχει ψηφιακή. Θα έχουμε πρόγραμμα στο σπίτι μα για τη δουλειά μα. Κύριε Βιερακάκη, Θέλω να σα πω ότι με του ανθρώπου που μιλάω, του υπουργού, τι στελέχη τη κυβέρνηση ή τη αντιπολίτευση, εμεί οι δημοσιογράφοι και που κάνουμε πολιτικό λόγο, περπατάμε με τον κόσμο. Ε, και μιλώντα και με τον απλό κόσμο, δια... υπάρχει μια θετική άποψη για εσά. Υπάρχει όμω και ένα πρόβλημα που κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, όταν του είπα, θα κάνω συνέντευξη με τον Γιάννη Κυριακάκη, και ξέρετε, ε, σου πω, με τον υπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση. Ένα άνθρωπο που ταλαιπωρείται για να γράψει ένα φάρμακο για τα μάτια του. Ένα άνθρωπο, η μητέρα μου, θα σα πω το. Και που μου λέει, για να τι Εγώ πρέπει να πάω στο νοσοκομείο, να γράψω τη συνταγή, να πάω στο, του, στο ΕΟΠΗ το υποκατάστημα που έχει, να πάρω το, με τα χέρια μου, να δώσω τα χαρτιά, να πάρω το φάρμακο, να πάω στο για να το κάνω. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό το πράγμα. Δεν αφορά μόνο τη μητέρα μου, και άλλα φάρμακα που γίνεται έτσι. Συμπεριλαμβάνεται τι συνταγογραφέ που γίνονται από τον ΕΟΠΗ και είναι κάτι το οποίο είναι δρομολογημένο να αλλάξει. Σε παντάω. Κάτι προσωπικό σα δηλαδή, αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Είναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι εξατομικευμένε περιπτώσει για να μπορεί να εξάγει από αυτό το του σύμπαν. Γι' αυτό σα το Με αυτή τη λογική και με αυτέ τι συζητήσει είναι που κάναμε την ψηφιοποίηση των ΚΕΠΑ, την εθνικοποίηση. Πολύ σημαντικό. Τη ψηφιοποίηση που σα είπα για τι αποζημιώσει του ΕΟΠΗ. Πολλά έχουν γίνει. Αλλά ποια είναι αυτά τα έχουν που δεν έχουν γίνει. Ναι. Εκείνα που απαιτούσαν μεγάλα έργα για να πραγματοποιηθούν ή πράγματα που υπερέβαναν τα μικρά έργα ή τι μικρέ διασυνδέσει. Ό,τι είδαμε την πρώτη τετραετία ήταν κατά βάση μικρά έργα. Ναι. Γρήγορε υπηρεσίε. Άλληλε ναι. τα γράψαμε. Μια επέκταση τη ηλεκτρονική κοινωνία. Να ναι, αλλάξετε πώ έχει βοηθήσει. Ρωτήστε και μα. Τι επέκταση, απελευθέρωση. Κατά πόσο πολύ εργατόρε του κόσμου ή πόσο ε. πολύ διευκόλυνε. Τώρα θα δούμε όλα τα μεγάλα έργα που δημοκρατήθηκαν την πρώτη τετραετία να μπαίνουν πλέον στη ζωή μα και το κράτο να αλλάζει. Εγώ αυτό μπορώ να σα πω, κύριε Γκάλτζο, και δεν είναι προεκλογικό πολιτικό σύστημα ούτε είναι αυτό που λένε προεκλογική ποιήση μερικάδι. Ναι είναι πραγματικότητα και έχουμε πλέον νομίζω και την αξιοπιστία να γινόμαστε πιστευτοί των Βορειών. Το 27 το κράτο θα είναι άλλο. Αφού έχουμε... κρατάω, εφόσον επανεκλεγεί η είναι Δημοκρατία και εσεί Είναι εσείς το... άλλο. Ναι, είναι Α, άλλο, αλλά από κατά ό,τι Θα είναι καθολικά άλλο. Θα είναι καθόλου άλλο. Ε, επειδή είστε υποψήφιο στην Αλφαθήνα, άρα μιλάτε και με νέου ανθρώπου. Η Νέα Δημοκρατία του είχε ανάγκη του νέου ανθρώπου. Θέλω να πω ότι ψήφο των νέων ανθρώπων. Δεν είναι λίγοι οι 17η και 18 που θα ψηφίσουν, που μπαίνουν 425.000 είναι οι νέοι που θα μπουν στην, σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Και τι σα λένε οι άνθρωποι που συναντάτε στον δρόμο, στι γειτονιέ τη Αλφα που είστε και υποψήφιοι, τι σα λένε. Εγώ θα σα πω ότι είναι. Γιατί λέει, ότι, λέει η αντιπολίτευση αξιωματική, συγγνώμη που ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ε, έχει απομακρυνθεί τελείω από την νεολαία, από του νέου ανθρώπου και, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και με τι συγκεντρώσει για τα τέμπη κτλ. Τι απαντάτε σε αυτό. Λοιπόν, ναι, 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 θα σα πω γιατί διαφωνώ. Οι νέοι άνθρωποι έχουν κουραστεί με τον ξύλινο πολιτικό λόγο και με το πολιτικό λεξιλόγιο των άλλων δεκαετιών. Με αυτό που έλεγε ο Μάρξ ιστορία που επαναλαμβάνει το, το Σφάξερ. <σοφ House> δεν νομίζω ότι οι νέοι έχουν ανάγκη αυτό. Οι νέοι ξέρουν ότι θέλουν η λέξη θα να αντικατασταθεί από τη λέξη να. Λίγα λόγια, πολλή μουσική είναι το συγκεκριμένο δοκιμαντικό δοδόπο που θυμάμαι. Αυτό δεν είναι. Λίγα λόγια, πολλή μουσική. Εγώ λοιπόν διαπιστώνω ότι σε πάρα πολλά πράγματα, όταν μιλάμε με αποτελέσματα, χωρί πολλά-πολλά λόγια, οι νέοι το εκτιμούν πολύ περισσότερο από το να του λε τα κλασικά τα οποία έχουν ακουστεί στη χώρα μα ή στο πολιτικό τη σύστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πιο αξιόπιστο τρόπο, νομίζω, να μιλάει κανεί και στην νεολαία αυτό και βέβαια στην κοινωνία, αλλά θα δικά σου Τώρα, ε, επειδή είστε υποψήφιο, ξαναλέω στην Αλφαθίνα, ποια είναι τα προβλήματα. Γιατί να βλέπω και, και όσου είναι και γύρω από την μια περιοχή που έχει πάρα πολλέ γειτονιέ, γειτονιέ που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πιερακάκη. Yes. Θα είστε κοντά, αλλά τι βλέπετε, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτοί οι Νομίζω ότι ο ρόλο μα δεν είναι ακριβώ να δηλώνουμε ότι ξέρω τα πράγματα. Είναι περισσότερο να λέμε ότι ακούω, μαθαίνω, καταλαβαίνω και μαθαίνω, λένε και περισσότερο ακούγοντα, λένε περισσότερο. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι οι με τον κόσμο, και προφανώ κάποια από αυτά είχα εκτεθεί ο ίδιο και εγώ και το περιβάλλον και τα ξέραμε, αλλά και πάρα πολλά αυτά τα οποία αντιλαμβάνεται κανεί πραγματικά μιλώντα με τον κόσμο. Οπότε νομίζω ότι όλοι οι βουλευτέ πρέπει να είμαστε, εφόσον το καλό έτσι εγώ, άνθρωποι τη καθημερινότητα του στον κόσμο. Και όλα αυτά που έχουμε κάνει από αυτό το Υπουργείο. Αν το πω. Τη καθημερινότητα είναι. Παλιά θεαμή, φυλιακές, θα μιλάγαμε για ψηφιακά Ναι, 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 ότι είναι κάτι. Μεγαλεπίβολα μα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Το μεθαύριο, το, μεθάβλη, το, καθάβλη, ναι. το εκκρεμότητε του χθε αφορούν, την καθημερινότητα του πολίτη τη ουρέ αφορούν, την ποιότητα ζωή του αφορούν. Αυτά είναι που θα προσπαθήσουμε να λύσουμε. Σε αυτά και σε όλα τα άλλα θα είμαστε δίπλα. Και μια προσωπική ερώτηση στο τέλο πάντων την κάνω. Αν θέλετε, μου απαντάτε. Μετανιώσετε ποτέ τι δύσκολε στιγμέ, γιατί θα έχετε περάσει δύσκολε στιγμέ που μπήκατε στην πολιτική. Γιατί είσαι ένα άνθρωπο, νέο άνθρωπο, φρέσκο πρόσωπο, με θετική πολλή ενέργεια, που ο κόσμο ε, το έχει αγκαλιάσει ή έχει κάνει φοβερό έργο στο Υπουργείο. Δεν μετανιώσατε ποτέ. Μονολεκτική απάντηση. Ναι, μονολεκτική. Δεν θέλω, δεν σα ρωτήσω εγώ. Είναι... Όχι. Αυτό με καλύπτει. Κύριε Βιαρακάκη, θέλω να σα ευχηθώ καλή επιτυχία. Υποψήφιο στην Αλφα Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία, Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Σα εύχομαι και εσά και στο κόμμα σα, όπω σε λέω σε όλου του υποψήφιου οποιοδήποτε κόμμα, και εσά και στο κόμμα σα καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Είμαστε <Συλίδη> <Συλίδη> καλά, <Συλίδη> <Συλίδη> <Συλίδη>